Έχουμε να μιλήσουμε για ένα μοντέρνα, για δύο μοντέρνα θέματα. Μια περιφερειακή αρχή πρέπει να βλέπει τις εξελίξεις τεχνολογίας της κοινωνίας και πρέπει να προβλέπει για τους πολίτες της να παρέχει στο μέλλον τις εξυπηρετήσεις για τις εξελίξεις κοινωνίας. Μια εξέλιξη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία είναι η κυκλοφορία, η παραγωγή, η κυκλοφορία και η αγορά από, ήδη από αρκετούς συμπολίτες μας ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να κινηθούν θέλουν κάποιους σταθμούς ανεφοδιασμού της μπαταρίας τους. Ήδη στη Μυτιλίνη, πιθανόν και στη Χίο, και ξέχασα να σας πω ότι έχω εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπουρνιά από τη Χίο, και έχω τον εκτελεστικό γραμματέα που τον ξέρετε, τον κύριο Ελευθερίου, είναι αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, πιθανόν και στη Χίο, κυκλοφορούν τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα. Λάβαμε ήδη όχληση από συμπολίτες μας και ένας παρίσταται εδώ, οι οποίοι λένε τι κάνετε για μας, για τροφοδοσία των οχημάτων μας. Άρα λοιπόν οφείλουμε να δώσουμε λύση σε αυτό. Μια περιφερειακή αρχή οφείλει να προβλέψει γι' αυτό. Απαντάμε στο συμπολίτη μας και πιθανόν και σε άλλους ότι ήδη η περιφέρεια έχει έρθει σε επαφή με τη ΔΕΗ, την ΔΕΗ πράσινη, Blue ΔΕΗ, η οποία είναι, ασχολείται με το θέμα της δημιουργίας σταθμών ανεφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Βρισκόμαστε σε υλογραφία, λύνουμε θέματα για να προχωρήσουμε μια συμφωνία μαζί τους, να εγκαταστήσουμε στο δίκτυο των οδών που ελέγχουμε διάφορους σταθμούς για ανεφοδιασμούς οχημάτων, τα οποία και θα πληθύνουν στο μέλλον στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, και στη Χίο και στη Σάμο και παντού. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα είναι σταθμοί ανεφοδιασμού με ηλεκτρικό ρεύμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπουρνιά που ήδη εκτελεί, έχει κάνει τις συνομιλίες με τη ΔΕΗ Blue και εγώ κάνω, αλλά ο κύριος Μπουρνιάς είναι πιο κατευθυνσμένος, να σας πει 5 λόγια παραπάνω. Είναι κάτι που θα το υλοποιήσουμε στο οδικό δίκτυο της Λέσβου. Θα αποκτήσουμε σε χρόνο δεν ξέρω πότε, γιατί είμαστε η πρώτη περιφέρεια που το προβλέπει. Μέχρι τώρα έχει ενδιαφερθεί η περιφέρεια Αττικής, αλλά είναι και ένα αστικό πλέγμα. Είναι αστικό το σύνολο, το οδικό δίκτυο. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τα οδικά δίκτυα που ελέγχουμε, όχι τις πόλεις, τα υπεραστικά δίκτυα. Άρα πρέπει να έχουμε τι θέσεις χρειάζονται, τι αποστάσεις χρειάζονται, τι επιφάνειες χρειάζονται, τι παροχή ρεύματος χρειάζεται, τα ταξί να εξυπηρετούν και όλοι. Κάποιες συζητήσεις που έγιναν με κάποιες εταιρείες, μία από αυτές είναι και η ΔΕΗ Blue, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Ακόμα είναι θέματα υποσκέψη και κάνουμε έρευνα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα κατάλληλα σημεία στα οδικά δίκτυα που είναι της περιφέρειας, για να εντοπίσουμε σημεία κλπ, να δούμε πώς θα εξυπηρετήσουμε τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Ο σκοπός είναι σίγουρα η Μυτιλίνη, βέβαια θα το δούμε και στα άλλα τα νησιά, για να μπορέσουμε να πάμε στην πράσινη μετάβαση που είναι πια η εποχή του σήμερα, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σιγά σιγά και να δώσουμε κατευθύνσεις και να ανοίξουμε ορίζοντες για το μέλλον για όλους πάνω στην πράσινη ενέργεια. Αυτός είναι ο στόχος της περιφέρειάς μας και θεωρώ πως προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και πρωτοπορούμε. Και πρωτοπορούμε βέβαια, εννοείται. Αυτό είναι το βασικό. Ευχαριστώ ναι. πολύ. Ναι, είναι και προτεραιότητα της κυβερνήσεως. Το έχει θέσει σαν προτεραιότητα της απελθούσης και της επερχόμενης. Είναι και αυτό ακριβώς και κάνουμε. Ακολουθούμε ναι. τις συντεταγμένες για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρη, θες να πεις κάτι νομικά. Απλώς να συμπληρώσω ότι έχει αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη σύμβαση συνεργασίας, την οποία είναι. Επεξεργαζόμαστε για να δούμε τα σημεία τα οποία θα πρέπει να διορθώσουμε, να δούμε τι αναγκαιότητες υπάρχουν και πώς μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά, τεχνικά ενδεχόμενα περισσότερα, διότι εύκολο μπορεί να γίνει αυτό μέσα στον αστικό ιστό, αλλά λίγο έχει περισσότερες προϋποθέσεις και προβλήματα όταν γίνεται στο δίκτυο των οδών, των επαρχιακών και των εθνικών. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε και θα έχετε σύντομα. Και θεωρούμε ότι τα σημεία προτεραιότητας να αρχίσουμε στη Λέσβο είναι ο αερολιμένας και ο λιμένας της πόλεως. Διότι εκεί συσσωρεύονται οχήματα, συσσωρεύονται ταξί, επιβάτες,
ταξιδιώτες και πρέπει να τα δούμε εκεί πέρα αυτά τα σημεία με πρωταρχική σκοπιμότητα. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναπτύξω σήμερα είναι και αυτό σημείο του μέλλοντος που ήδη είναι εδώ, είναι η ενίσχυση του δικτύου της τηλεματικής και, και του ίντερνετ. Μες στο μυαλό μας είναι οι ψηφιακοί νομάδες. Ήδη ψηφιακοί νομάδες, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν εκ του μακρόθεν σε μια εταιρεία που βρίσκεται στις Βρυξέλλες ή στην Ολλανδία ή στην Αθήνα, ήδη εγκαθίστανται στη Ρόδο. Η Ρόδος πρωτοπορεί σε αυτό το σημείο. Και θέλουμε και εμείς να προσελκύσουμε. Ήδη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας ζήτησαν. Θέλουμε να ενισχύσουμε το δίκτυο ίντερνετ και θέλουμε να προσελκύσουμε ψηφιακούς νομάδες. Βρισκόμαστε σε επαφή και αναθέτουμε συντόμως μια μελέτη τι πρέπει να κάνουμε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με τον καθηγητή Κώτη, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα, έχει ασχοληθεί εδώ στη Λέσβο με τηλεοράσεις και με κεραίες, έχει έρθει επανειλημμένα, τον έχω φέρει εγώ παλιότερα, και θα μας βοηθήσει η ομάδα του να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στη Λέσβο και μετά και στη Χίο και στη Σάμο και όπου είναι αυτό, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το δίκτυο του ίντερνετ και να προσελκύσουμε ψηφιακούς νομάδες. Παντελή, θες κάτι να προσθέσεις? Παρακαλώ. Επειδή αρμοδιότητά μου είναι και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησα και μάλιστα με κάλεσαν και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για να μπορούμε να συζητήσουμε για θέματα στρατηγικής και πολιτικής για το Πανελλήνιο είναι για τις ψηφιακούς νομάδες. Σίγουρα έχουμε άτομα τα οποία έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι που λέγεται το brain drain. Εμείς από πλευράς περιφέρειας και συζήτηση που έχω κάνει μαζί και με τον Περιφερειάρχη θέλουμε να δημιουργήσουμε το brain gain, δηλαδή να τους φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Συγχρόνως υπάρχουν και τα άτομα που είναι in between, δηλαδή άτομα τα οποία κάποιες φορές έρχονται, κάποιες φεύγουν. Όμως υπάρχουν και οι τουρίστες που λέγονται οι ψηφιακοί νομάδες. Όλα αυτά, αν μπορέσουμε να τα κατευθύνουμε σωστά, δίνοντάς τους το κατάλληλο δίκτυο και το κατάλληλο ίντερνετ που χρειάζονται για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες τις κατάλληλες για να έχουν τις δουλειές τους και όλα τα αναγκαία έγγραφα που πρέπει να προωθούν, τότε θα μπορέσουμε να δούμε μία ανάπτυξη άλλη στο Βόρειο Αιγαίο. Τα νησιά μας, λόγω της υπογεννητικότητας και λόγω πολλών θεμάτων που υπάρχουν στο Βόρειο Αιγαίο, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις για να λύνουμε τα θέματα τέτοιου είδους, δηλαδή υπογεννητικότητας και πολλών άλλων θεμάτων, για να δώσουμε την κατάλληλη, το κατάλληλο πνεύμα, να δώσουμε τη μορφή της ανάπτυξης και να μπορέσουμε να έχουμε άτομα στα νησιά μας που θα έρχονται και θα είναι εύκολα και προσβάσιμα και θα είμαστε στον καινούριο ψηφιακό μετασχηματισμό που είναι η εποχή μας. Αυτός είναι ο στόχος. Θεωρώ η λύση για όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι οι ψηφιακοί νομάδες. Θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ανάνηση, ήδη έχουν ξεκινήσει άλλες περιοχές στην Ελλάδα αυτές τις κινήσεις. Θεωρώ πως είναι απαραίτητο όμως για το Βόρειο Αιγαίο, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη, που αυτή η ανάπτυξη θα μπορέσει να δημιουργήσει και τα hubs, δηλαδή πυρήνες που θα μπορούν οι ψηφιακοί νομάδες να βρίσκονται, και αυτοί οι πυρήνες μετά να γίνουν κέντρα τα οποία θα μπορέσουν να δημιουργηθούν ακόμα και startups και να δημιουργήσουν και επενδύσεις. Είναι πολλά τα κίνητρα να επενδύσουμε πάνω σε αυτό και πρέπει να στοχεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό κάνουμε. Ευχαριστώ. Στο μυαλό μου είναι σε σπαργανώδη μορφή η σκέψη γιατί η Χίος δεν μπορεί να είναι να μην έχει ψηφιακούς νομάδες ναυτιλίας. Η Χίος διακρίνεται για την ναυτιλία. Οι περισσότεροι των εφοπλιστών προέρχονται από τη Χίο. Ψηφιακός νομάς δεν χρειάζεται να έχει τα πολυτελή και τα μεγάλα γραφεία, ένα γραφιάκι θέλει. Ο γιος μου που είναι, δουλεύει στην ναυτιλία στην Αγγλία, πολλές φορές έρχεται στην Αθήνα και από το γραφείο του, εδώ στην Αθήνα, μιλάει με το πανεπιστήμιο που εργάζεται και κάνει συνεργασίες. Δεν θέλει μεγάλο χώρο. Έχει παρέλθει η εποχή που τα μεγάλα γραφεία ήταν το μέρος που εργαζόταν όλοι αυτοί. Τώρα χρειάζεται ένα μικρό στοιχειώδες γραφείο, αλλά καλό ίντερνετ. Γιατί η Χίος δεν θα μπορούσε
εάν το υιοθετούν και οι φίλοι μας Χιώτες, να γίνει ένα hub για ψηφιακούς νομάδες. Δεν πάμε να κάνουμε το city του Λονδίνου, αλλά κάτι να κάνουμε. Άρη, θες να πεις κάτι? Όχι. Κύριε Περιφερειακά, να προσθέσουμε ότι λόγω του κορονοϊού και εμείς σαν περιφέρεια ήμασταν οι ψηφιακοί νομάδες. Βέβαια. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι πρεσβευτές που καθορίζουμε τους ψηφιακούς νομάδες. Είχαμε νομάδες στην υπηρεσία. Για, βεβαίως, γιατί όλοι δουλεύαμε ψηφιακά. Ναι. Άρα, είμαστε πια στην εποχή αυτή και πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Παιδιά, αυτά είχαμε να πούμε. Αν θέλετε καμία ερώτηση, ευχαριστώ. Θέλουμε να συνεργαστούμε και για το ένα θέμα και με το άλλο. Επιλέξαμε τους αρίστους, τη μια περίπτωση τη ΔΕΗ, Blue, την άλλη το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Γιατί ήδη έχουμε αιτήματα από ανθρώπους οι οποίοι λένε τι κάνετε με την ηλεκτρική ενέργεια. Και το έχουμε άλλο και πιο πολύ. Παρακαλώ. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση ως προς το πρώτο σκέλος. Γνωρίζουμε αν σε κάποια από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν απαιτείται άδεια οδήγησης? Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, κοπέλα μου, δεν το ξέρω. Θα δείτε και το ΣΥΓΡ που είναι μια άλλη πύλη εισόδου εκεί. Είναι θέματα, να τα δούμε. Δηλαδή, όταν καθορίσουμε τις θέσεις των σταθμών, θα έρθουν από τη ΔΕΗ εδώ και θα επισκεφθούμε το δίκτυο και θα πούμε: εδώ προτείνουμε εμείς, τι λέτε εσείς, τι προβλήματα έχει εδώ, τι προβλήματα δεν έχει εδώ. Δηλαδή, μας βάζουν θέμα ότι όπου βάλουμε ένα σταθμό να είναι κοντά η ΔΕΗ για να πάρουν υποσταθμό. Μας βάζουν θέματα ασφαλείας. Γιατί αν είναι μέσα στην πόλη, είναι πιο εύκολο να φυλαχθεί. Αν ένα σταθμό ανεφοδιασμού είναι στη μέση του πουθενά, πιο εύκολο να βανδαλιστεί. Είναι πολλά θέματα. Και επειδή δεν έχει γίνει σε άλλη περιφέρεια, έχουμε να επιλύσουμε διάφορα θέματα. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Το κόστος? Αυτά η ΔΕΗ μας το προσφέρει αυτό. Αρκεί να έχει πελάτες. Για την περιφέρεια δεν υπάρχει κόστος. Όφελος ενδεχόμενο θα υπάρχει. Βέβαια, οικονομικό. Το δεν είναι το όφελος της περιφέρειας. Η εξυπηρέτηση των πολιτών. Του κοινωνικού συνόλου. Αυτό. Δεν ψάχνουμε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο. Τι θα κάνει, πώς θα πάρει. Δηλαδή, ιδάλλως δημιουργούμε πολίτες δύο ταχυτήτων. Θα έχει η Αθήνα και δεν θα έχουν οι νησιώτες. Αλλά τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά είναι και για τα νησιά, είναι και για την Αθήνα. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Κύριο Νιαούρης είναι. Είναι ήδη κάτοχος ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Γι' αυτό τον κάλεσαν εδώ. Συγχαρητήρια. Αυτό που θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να πω είναι ότι το θέμα είναι να υπάρχει ταχυφωτιστής. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει και τη ΔΕΗ Blue στην κανονία, ας πούμε. Αλλά είναι 11 κιλοβάτ, θες 7 ώρες. Στη σύμβαση μέσα που μας έστειλε. Ναι, δηλαδή να υπάρχει ένα ταχυφωτιστής. Ναι. Στη σύμβαση 50-60. Ξέρετε, καν αλλάζουν την μπαταρία. Στη σύμβαση που μας έστειλαν, αναφέρεται μέσα ότι υπάρχει δυνατότητα εκεί που θα εγκατασταθούν αυτοί οι σταθμοί φόρτισης να υπάρχουν έτοιμες μπαταρίες να αλλάζουν την μπαταρία που υπάρχει και να βάζουν καινούργια και να φεύγουν. Δεν υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Αυτό αναφέρει εδώ μέσα. Αυτό. Άρα, αν δεν υπάρχει. Είναι θέματα να επιληθούν. Αυτά αλλά πρέπει να κοιτάξουν μπροστά. Εντάξει. Δεν έχετε αυτοκίνητο τέτοιο. Ναι. Εδώ πάντως προβλέπεται αυτό. Εσάς είναι επαγγελματικό. Είναι επαγγελματικό. Άλλα τα δεδομένα τα δικά σας, άλλα των απλών αυτοκινήτων. Είναι θέματα να τα αντιμετωπίσουμε. Η επαγγελματία είναι άλλο. Είναι άλλο γι' αυτό. Αλλά μπορεί και ένας τυχαίος πολίτης να πάρει ένα γιο ταχύ. Οι μπαταρίες δεν αλλάζουν. Και η μυτιλή καλύψαμε στο ίδιο. Ναι, αλλά ο πλωμαρίδης δεν μπορεί να πάει σύμβαση. Δεν το λέω εγώ, αλλά λέγει σύμβαση. Αν μου επιτρέπετε, είναι σίγουρο ότι μετά από συζητήσεις που κάνουμε θα υπάρχουν δύο ειδών φορτιστές. Θα υπάρχουν και οι τακοί φορτιστές που λέτε, όμως θα υπάρχουν και οι απλοί φορτιστές, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε, έτσι. Αν πει ένας απλός φορτιστής στο αεροδρόμιο, όχι. Δύο απλοί AC φορτιστές με το που θα πάνε δύο αμάξια. Έχετε δίκιο. Μετά όλοι οι άλλοι δεν θα μπορούν. Κλείσαν το 24. Έχετε δίκιο. Σε 20 λεπτά τελειώνει το αυτοκίνητο και μπαίνει το άλλο. Γι' αυτό και αυτό που προαναφέραμε είναι πως θα γίνει μία μελέτη για να μπορούμε να καθορίσουμε τα σημεία. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Γιατί πρέπει να δούμε πού θα πάμε για να μπορούμε να καταλάβουμε. Και τι θα πάνε. Και βέβαια, όλο αυτό έχει να κάνει με την κίνηση. Έτσι, όλα αυτά. Είναι κομμάτι της μελέτης που συζητάμε. Σαν επαγγελματίες οδική ταξί, αν θέλετε από εμάς κάποια
σαν βοήθεια. Βέβαια θα συνεργαστούμε. Εσάς θα μιλήσουμε. Επιτρέπετε. Είμαστε στην διάθεσή σας. Άμα δεν μιλήσουμε εσάς, ποιο θα μιλήσουμε. Γιατί είμαστε όλη τη μέρα μέσα στον δρόμο, βλέπουμε τα προβλήματα που Δημήτρη, με εσάς θα μιλήσουμε. Και τα χαρούμε πάρα πολύ. Βέβαια. Χαρά μας. Χαρά μας να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε και πληροφορίες, βεβαίως. Παιδιά, άλλο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το. Όχι. Το συντομότερο. Λένε πρωτοποριακά θέματα και δεν μπορώ να πω κάτι. Αν μου λέγατε για τον τάδε δρόμο τι χρόνο θέλει, θα σας έλεγα θέλει 1,5 χρόνο. Τούτο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχει πολλά θέματα προς επίλυση. Που είναι και πρωτοποριακά για όλη την Ελλάδα. Ας πούμε, κυρίως οι σταθμοί φορτώσεως δεν έχουν γίνει σε άλλη περιφέρεια. Δεν ξέρω τι θα προκύψει. Μπορεί να προκύψουν 1,000 θέματα νομικής μορφής. Μπορεί να προκύψουν 1,000 θέματα. Ό,τι είναι, εμείς το αντιμετωπίζουμε πρώτοι. Άρα, εμείς ανοίγουμε τον δρόμο. Και γι' αυτό θα πάρει περισσότερο. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά. Είναι πράσινο αποτύπωμα, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Εκεί πάει η κοινωνία, είναι προτεραιότητα της κυβερνήσεως και ημών και πάμε προς τα εκεί. Το σίγουρο είναι πως θα υπάρχουν κίνητρα και από το κράτος είναι σίγουρο θα υπάρχουν κίνητρα για να πάρεις κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Από ό,τι γνωρίζω, νομίζω πως είναι 40% νομίζω της τιμής, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι όμως σίγουρος, αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιος να ερευνήσει και να το ψάξει από μόνος του. Δεν έχω τις πληροφορίες. Πάντως είναι μια ανάγκη που δημιουργείται σε μερίδα του πληθυσμού. Άρα πρέπει το κράτος να έλθει αργό. Μπαίνουμε σε νέες εποχές. Και προσαρμοζόμαστε και το δύο τα θέματα που κουβεντιάζουμε είναι θέματα που προκύπτουν λόγω των εξελίξεων.